Με μεγάλη μου χαρά καλωσορίζω τον Δημήτρη Τριανταφυλλίδη σε ένα έκτακτο podcast με δύο αφορμές. Η πρώτη αφορμή είναι ο αποκλεισμός του από το Facebook με αφορμή μία ανάρτηση η οποία αναφέρεται στην επέτειο του Χολοντομόρ, του αυτού του φοβερού εγκλήματος που έγινε το 1933 στην Ουκρανία. Και το δεύτερο είναι να μας μιλήσει ο Δημήτρης πραγματικά για αυτή την επέτειο και τι σημαίνει και γιατί υπάρχουν τόσες αντιδράσεις και από ποια κέντρα προέρχονται αυτές οι αντιδράσεις. Δημήτρη μου, μεγάλη μας χαρά. Έχουμε όλοι σήμερα έτσι ταραχτεί με όλη αυτή την κατάσταση, με ό,τι έγινε. Και δίνω κατευθείαν το μικρόφωνο σε σένα να μας πεις πώς αντιμετωπίζεις αυτό το θέμα που προέκυψε. Καταρχάς να πω ότι το όλο θέμα ξεκίνησε από μία φωτογραφία παιδιών από ένα χωριό της Ουκρανίας την εποχή του Κολοντομόρ, που ήταν ημίγυμνα και πρισμένα από την πείνα. Το κείμενο που συνόδευε αυτή τη φωτογραφία ήταν μία αναγγελία της εκπομπής που κάνει αυτή την ώρα ο πατήρ Πέτρος Μινόπετρος στο σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδας με μένα, με αφορμή τον Κολοντομόρ και διάφορα άλλα περιστατικά και το ρόλο που κράτησαν ή που έπαιξαν ή που υπέστησαν διωγμούς διάφοροι Ρώσοι στοχαστές από τον Νικολάη Μπερντιάβ και τον πατέρα Παύελ Φλορένσκι. Τώρα, νομίζω ότι αυτή η ιστορία αγγίζει πια ορισμένα όρια. Δεν θα έλεγα τώρα λογοκρισία και τέτοια, είναι γελία αυτά τα πράγματα. Έτσι, ούτε πορνογραφικό υλικό ήταν, ούτε γλώσσα μίσους υπήρχε σε αυτό το κείμενο, ούτε τίποτα. Θα περάσει τώρα αυτό, δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι ιδιαίτερο, ας πούμε, και αξιοσημείωτο. Θεωρείς ότι αυτή η ποινή τώρα 30 ημέρες είναι η πιο ακραία ποινή που έχουμε ακούσει? Εντάξει, τα τελευταία... αυτό θεώρησαν, αυτό έκαναν. Μου είναι γνωστές οι ιστορίες με μια εταιρεία η οποία έχει διαχειριστές περιεχομένου στην Ελλάδα. Είναι γνωστό ότι προσλαμβάνει ανθρώπους ρωσόφωνους οι οποίοι προέρχονται από μια πολύ συγκεκριμένη εθνοτική ομάδα και έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο παρελθόν. Αλλά αυτά εγώ δεν μπορώ να τα ελέγξω. Από τη στιγμή που δεν μπορείς να τα ελέγξεις, δεν μπορείς να τα επικαλεστείς κιόλας. Για να είμαστε ειλικρινείς και ξεκάθαροι. Αν δεν υπάρχουν αποδείξεις για αυτό το πράγμα. Την άλλη πλευρά, πρέπει να σας πω ότι και το προηγούμενο διάστημα για ορισμένες αναρτήσεις που είχα κάνει σχετικά με την Ουκρανία και το ρόλο του ρωσικού κόσμου κτλ. Είχαν έρθει κάποιες προειδοποιήσεις κλπ. Αλλά δεν έδωσε σημασία και ούτε θα έδινα και τώρα καμιά ιδιαίτερη σημασία με αυτό το πράγμα. Η ουσία είναι η επέτειος. Δηλαδή, από 90 χρόνια, όταν ξεκίνησε η λεγόμενη βίαιη εκβιομηχάνηση της Ρωσίας με μια πολιτική απόφαση, μια απόφαση η οποία είναι χαρακτηριστική του μαρξιστικού-λενινιστικού βολονταρισμού, δηλαδή ότι μπορώ σε επίπεδο πολιτικού γραφείου και Κεντρικής Επιτροπής να αποφασίσω κάτι και να αλλάξω το ρου της ιστορίας. Η απόφαση αυτή ήταν ολέθρια για την για τη Σοβιετική Ένωση. Το λάθος που έγινε ακριβώς στη δεκαετία, σε αρχές δεκαετίας του 30, το πλήρωσε η Σοβιετική Ένωση το 1991 με τη διάλυσή της. Ήταν μια βραγιφλεδής βόμβα η οποία τέθηκε στα θεμέλια του ίδιου του συστήματος από τους προτεργάτες του. Να θυμίσω ότι ακριβώς εκεί στο μετέχμιο ανάμεσα στη δεκαετία του 20 και στη δεκαετία του 30 στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Σοβιετικής Ένωσης έγινε μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Πέρασε δηλαδή η εξουσία η συλλογική εξουσία μετατράπηκε σε προσωπική. Από την συλλογική ηγεσία του πολιτικού γραφείου του τότε Κομμουνιστικού Κόμματος Μπολσεβίκων, όπως ονομαζόταν, πέρασε στην μονοπρόσωπη εξουσία του Ιωσήφ Στάλιν. Επίσης εγκαίρος με διάφορες αποφάσεις οι οποίες είχαν πάρθει το 27, το 28 και το 29 να γίνει ένας πανίσχυρος γενικός γραμματέας και μετά από εκεί και πέρα είναι γνωστή η ιστορία
του ξεκαθαρίσματος της δίκης της Μόσχας, οι οποίες, για να κάνουμε μία μικρή παρένθεση, είναι στο πνεύμα της μακραίωνης ρωσικής ιστορίας, δηλαδή της παράδοσης εκείνη η οποία θέλει την αλλαγή των ελίτ κάθε μία γενιά. Πράγμα το οποίο για τους παρατηρητές των ρωσικών πραγμάτων ισχύει και στην περίπτωση του Πούτιν. Θα είδατε ότι από το 12, δηλαδή από την επανεκλογή του και μετά από τις καταγγελίες που έγιναν για μαζική νοθεία στις εκλογές, με τα γεγονότα στην πλατεία Μπαλότναγια, όπου συνελήφθησαν πάρα πολλοί άνθρωποι και ακόμα στις φυλακές, προχώρησε σε μία αλλαγή της ελίτ, της ρωσικής ελίτ, ξεκινώντας από τον προσωπάρχη του. Θυμάστε τον τετράστερο στρατηγό της ΚΑΓΚΕΜΠΕ, τον Σεργέι Ιβανόφ, ο οποίος ήταν προσωπάρχης της ρωσικής προεδρίας. Τον έβγαλε αυτό και έβαλε δύο ανθρώπους, οι οποίοι έχουν τον Βοηλό και τον Κυριέγκο, οι οποίοι έχουν ουκρανικά επίθετα και ρίζες. Τότε, το 14, αυτοί ήταν 40-42, τώρα πλησιάζουν τα 50 και οι δύο. Ο Ιβανόφ, βέβαια, εκεί που έσπασε την παράδοση ο Πούτιν, είναι ότι δεν τους εκτελεί. Αντίθετα, τον Ιβανόφ τον διόρισε πρόεδρο της Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Ρωσίας, με όλες τις τιμές, τα προνόμια και τις απολαβές που έχει αυτή η θέση. Τον είδα μάλιστα τα 90 χρόνια που γιορτάσαμε από το τέλος του πολέμου. Τον είδαμε, επιδεικνύει με πολύ μεγάλη υπερηφάνεια, ας πούμε, ένα μετάλλιο για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τη στιγμή που αυτός δεν είχε καν γεννηθεί, έτσι. Εποχή εκείνη. Ωστόσο, το μετάλλιο το απονεμήθηκε και το έφερε με μεγάλη περηφάνεια. Να σε ρωτήσω για ένα κοινό που δεν γνωρίζει, γιατί ξέρουμε τι έτσι σεντόνι είχε πέσει τις προηγούμενες δεκαετίες στην Ελλάδα σε σχέση με τα γεγονότα στη Σοβιετική Ένωση και ιδίως και προπολεμικά. Ποια είναι η σημασία αυτής της γενοκτονίας στην Ουκρανία μέσω αυτής της διατροφικής, αν θέλεις, διατροφικού εμπάργκο, και τι σημαίνει αυτό για την ιστορία, αν θέλεις, του υπαρκτού ρεαλισμού, κομμουνισμού, και γιατί αντιδρούν τόσο πολύ τα τελευταία χρόνια όλοι αυτοί οι προπαγανδιστές και επιτίθενται. Καταρχάς να πούμε ότι ο λοιμός προκλήθηκε εξαιτίας μιας απόφασης του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, που ήθελε την Ρωσία να προλάβει και να ξεπεράσει την ανάπτυξη των αναπτυγμένων καπιταλιστικών κρατών στη Δυτική Ευρώπη. Αυτό σήμαινε ότι θα έπρεπε να ρίξει όλο το βάρος στην εκβιομηχάνηση. Έτσι τι κάνανε, δημιουργήσανε αφόρητες συνθήκες διαβίωσης στην Ήπεθρο, με αποτέλεσμα πολύ μεγάλες μάζες ανειδίκευτων εργατών να μετακομίσουν στις πόλεις, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν και στα εργοστάσια ως ουσιαστικά και κυριολεκτικά ως πρώτη ύλη. Για να γίνει όμως αυτό, έπρεπε παράλληλα να διασφαλίσουν ότι η ζωή στην Ήπεθρο θα είναι απόλυτα ελεγχόμενη. Απόλυτα ελεγχόμενη ζωή στην Ήπεθρο με ατομική ιδιοκτησία δεν γινόταν. Εδώ πρέπει να πούμε ότι είναι, οι Ρώσοι κομμουνιστές αθέτησαν το μεγάλο του σύνθημα που ήταν η γη στους αγρότες και με το οποίο πήραν την εξουσία το 1917-18, το οποίο τους υποχρέωσαν να το επιστρέψουν πίσω. Δηλαδή ήταν υποχρεωμένοι να δώσουν τη γη και το νοικοκυριό τους, να τα συνεισφέρουν ως μετοχικό κεφάλαιο στα λεγόμενα κρατικά τους κρατικούς συνεταιρισμούς, που έμεναν στην ιστορία γνωστά ως κολχός. Εκεί πέρα ήταν υποχρεωμένοι να δώσουν την κατσίκα, την αγελάδα, τους πόρους για τη σπορά της επόμενης χρονιάς, τα γεωργικά εργαλεία κλπ. Και να κρατήσουν μόνο το σπίτι και τα παρακείμενα κτίσματα, το στάβλο, την αποθήκη κλπ. Οι αγρότες ξεσηκώθηκαν, έγιναν πάρα πολλές αγροτικές εξεγέρσεις εκείνη την περίοδο, οι οποίες καταπνίγηκαν κυριολεκτικά στο αίμα. Έτσι, στέλνονταν δυνάμεις του στρατού, οι οποίοι με τις ξυφολόχες κυριολεκτικά σκότωναν τον κόσμο, τρομοκρατώντας τους υπόλοιπους προκειμένου να μπουν στα κολχώς. Έτσι, ένα πολύ μεγάλο μέρος των αγροτών, οι οποίοι τους αφαίρεσαν μεν τα μέσα παραγωγής, όπως τα έλεγε ένας μαρξιστής, δηλαδή τα γελάδα που όργωναν, το άλογο, την κατσίκα που τους έδινε, το γάλα, το πλήθυμα κτλ.,
βρέθηκαν επί ξύλου κρεμάμενοι και δεν είχαν δελτία τροφίμων. Από τη στιγμή που δεν ήταν καταγεγραμμένοι είτε ως εργάτες είτε ως μέλη του κολχόζ, σε αυτούς τους ανθρώπους δεν δίνανε δελτία τροφίμων. Έτσι προκλήθηκε αυτός ο λοιμός, ο οποίος ήταν σε πολύ μεγάλο μέρος στην Ουκρανία και λύθηκε αυτό το δράμα, αλλά αγκάλιασε και άλλες περιοχές της τότε Σοβιετικής Ένωσης, όπως ήταν η Νότια Ρωσία, το Κουμπάν για παράδειγμα, έτσι, οι περιοχές εκεί πέριξ της Αζωφικής θάλασσας κλπ. Συνολικά υπολογίζουν οι επιστήμονες από 5 έως 8 εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι πεθάναν από το κλίμα. Και εκείνο που έχει μείνει σε αυτή την ιστορία είναι τα περιστατικά κανιβαλισμού. Είχα στη σειρά άρθρων που δημοσίευσα πέρσι στο Liberal, είχα παραθέσει αρχιακό υλικό, υλικό που βρήκα στα αρχεία της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας της Ρωσίας, σχετικά με τις περιπτώσεις κανιβαλισμού, δηλαδή η μητέρα όταν πέθανε ένα παιδί, του τεμάχιζε και το μαγείρευε για να φάνε τα υπόλοιπα και να σωθούν από την πείνα. Αυτό προκάλεσε διάφορες επιδημίες, όπως αντιλαμβάνεστε, οι οποίες αποτελείωσαν τους υπόλοιπους. Όσοι πολλοί θέλησαν να φύγουν και να γλιτώσουν και κατευθύνθηκαν στις πόλεις, όπου τότε ακριβώς πάρθηκαν ορισμένες άλλες αποφάσεις, οι οποίες αξίζει να αναφέρουμε. Πρώτα, η απόφαση περί καταστολής της αλητείας, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι περιφέρονταν στις παρυφές των πόλεων χωρίς να έχουν δηλωμένη διεύθυνση κατοικίας και βιβλιάριο εργασίας. Ήταν το ένα αυτό και μετά ήταν η γνωστή απόφαση για τα 4 στάχια. Τι ήταν αυτή, Κάποιος, ας πούμε, να ακολουθεί το κάρο που μετέφερε τα σιτηρά και να πέσουν 4 στάχια κάτω να τα μαζέψει, να πάρει τα σπόρια για να φτιάξει μια κούφτα αλεύρι, για να τον εκτελέσουν. Αυτό συνδυάστηκε με μια απόφαση ότι μπορούσαν να εκτελέσουν και παιδιά άνω των 12 ετών. Πολλά από αυτά ήταν εκείνα που ακολουθούσαν τα μεταφορικά μέσα που μετέφεραν τα σιτηρά για να κλέψουν λίγα στάχια και τα λοιπά, να τα έσουν η οικογένειά τους. Αυτές είναι ιστορικού χαρακτήρα αποφάσεις, τις οποίες οι ιστορικοί τις έχουν εντοπίσει και τις έχουν αναδείξει. Από τους δυτικούς θα αναφέρω την Άννα Έπιλμπαουμ, η οποία έχει γράψει το βιβλίο. Εγώ τις πηγές αυτές που αναφέρει τις έχω δει και στα ρωσικά αρχεία ψάχνοντας. Ακόμα είναι ανοιχτά κάποια από αυτά. Μπορούμε και έχουμε μία πρόσβαση έστω διαδικτυακή. Είναι αποφάσεις οι οποίες αναδεικνύουν τη σκληρότητα του κομμουνιστικού καθεστώτος, τον ανελαίητο χαρακτήρα της ηγεσίας που είχαν και τον μεγάλο κονφορμισμό. Γι' αυτό θέλω να το υποσημειώσω, του συνόλου της ρωσικής κοινωνίας. Δηλαδή, λεγόμενη εργατική τάξη, λεγόμενη τάξη των διανοουμένων, όπου δεν έχει η τάξη των διανοουμένων στη Σοβιετική Ένωση, δεν έχει καμιά σχέση με τη διανόηση όπως την εννοούμε σήμερα. Ήταν οι δάσκαλοι, οι λογιστές, οι κρατικοδίαιτοι δημόσιοι υπάλληλοι, ας πούμε, οι οποίοι αντί να έχουν χειρονακτική εργασία, είχαν πνευματική. Αυτή ήταν η διανόηση στη Σοβιετική Ένωση. Λοιπόν, τον Κολοντομόρ είναι ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, είναι μια ανθρωπιστική τραγωδία η οποία εκτυλίχθηκε πριν από τη μεγάλη ανθρωπιστική τραγωδία του Γκουλάκ. Έτσι, τα Γκουλάκ μόλις τότε είχαν αρχίσει να εμφανίζονται, σχεδιασμένα και κατασκευασμένα από Αυστριακούς και Γερμανούς μηχανικούς, οι οποίοι στη συνέχεια μεταλαμπάδευσαν τη γνώση και την εμπειρία τους στο ναζιστικό καθεστώς και δημιούργησε τα αντίστοιχα στρατόπεδα συγκέντρωση. Αυτή η ιστορία έκτοτε, ή μάλλον μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, έγινε γνωστή στο ρωσικό λαό, δηλαδή συζητείται αυτό το ζήτημα. Ο ρωσικός λαός την ήξερε και πριν. Την ήξερε και πριν, απλώς δεν τη συζητούσαν. Η ρωσική κοινωνία γνώριζε τον Κολοντομόρ. Εγώ, ας πούμε, στη δεκαετία του 80 που σπούδαζα στο Κίεβο, συζητιόταν το θέμα του μεγάλου λοιμού, συζητιόταν το θέμα των επιπτώσεων που είχε αυτή η απόφαση. Γιατί θα πρέπει να σας πω το εξής, ότι η Σοβιετική Ένωση διαλύθηκε ακριβώς γιατί στις αρχές δεκαετίας του 30 πάρθηκαν λαθασμένες αποφάσεις. Και η μεγαλύτερη λαθασμένη απόφαση
ήταν η δημιουργία κρατικού τομέα στην αγροτική οικονομία. Mm. Αναγκάστηκε το κράτος από μια βολονταριστική διάθεση, το κράτος αποφάσισε να καθορίζει την τιμή, τη χοντρική και τη λιανική τιμή των προϊόντων. Χωρίς όμως να προηγηθεί αυτό που θα έλεγε σήμερα ένας λογιστής, μία μελέτη των κέντρων κόστους παραγωγής του κάθε προϊόντος, ανά μονάδα προϊόντος, ώστε στη συνέχεια να καθοριστεί η λιανική του τιμή. Θυμάμαι σε ένα μάθημα, φάντασμα που είχαμε εμείς, ένα μάθημα ζόμπι θα το έλεγα, το λεγόμενο μάθημα της πολιτικής οικονομίας του σοσιαλισμού, συζητούσαμε το θέμα της γεωπροσόδου, πούμε, σε συνθήκες αναπτυγμένου σοσιαλισμού κτλ. Και από τους σχετικούς, σχετικές εξισώσεις που υπήρχαν στα εγχειρίδια και στις μονογραφίες των καθηγητών, ας πούμε, δεν μπορούσες να βγάλεις νόημα πώς καθοριζόταν η χοντρική και η λιανική τιμή ενός αγροτικού προϊόντος, δηλαδή ενός κιλού σιταριού, καλαμποκιού, σόγιας, ηλίανθου κτλ. Απλώς υπήρχε κάποιος στο κεντρικό μηχανισμό του κόμματος, ας πούμε στον τομέα της αγροτικής παραγωγής, το τμήμα αγροτικής παραγωγής, ο οποίος καθόριζε τις τιμές, τις κοινοποίησε στο Υπουργείο, το Υπουργείο το κοινοποίησε σε ενωσιακές δημοκρατίες, σε ενωσιακές δημοκρατίες περιφέρειες, και έτσι φτάναμε μέχρι το κολχόζ. Το πόσο κόστησε ένα κιλό αλεύρι, ας πούμε, δεν απασχολούσε κανέναν, τους απασχολούσε το πόσο θα πουληθεί. Και αυτό είχε ένα αποτέλεσμα, όπως καταλαβαίνετε, συσσωρεύονται τεράστια ελλείμματα, τα οποία κάποια στιγμή ήταν αδύνατο αυτά τα πράγματα να καλυφθούν. Μία προσπάθεια που έγινε επί Χρουτσόφ προκάλεσε τις εξεγέρσεις, διότι αυξήθηκαν απότομα οι τιμές του λιανικού προϊόντων των βασικών ειδών διατροφής. Είχαμε ως αποτέλεσμα την εξέγερση στο Νοβοτσερκάσκ το 1963, που γύρισε και ο Καντσαλόφσκι την ταινία «Γεια σας, σύντροφοι», που προβλήθηκε και στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε εμάς. Με αποτέλεσμα, ο στρατός που έλαβε εντολή να πυροβολήσει τους διαδηλωτές απεργούς να αρνηθεί και να σταλούν στρατεύματα της ΚΑΚΕΜΠΕ, τα οποία εξετέλεσαν την αναποστολή που τους είχε αναθέσει το πολιτικό γραφείο. Τότε έπαιξε καθοριστικό ρόλο έτσι, η επιμονή του γκρίζου καρδινάλιου της Ρωσίας, της Σοβιετικής Ένωσης, πολλά έτη, του περιβόητου Σούσλο. Ο οποίος ήταν και ο αγαπημένος των Ελλήνων κομμουνιστών, και μαζί με τον Πονομαριόφ τους δεχότανε και πηγαίνανε στο Σότσι και κάνανε διακοπές και γυρνούσαν και μας λέγανε τι υψηλά επίπεδα νοσοκομιακής περίπτωσης. Αυτός που έδινε τη γραμμή ήταν ουσιαστικά. Ο Σούσλο ήταν ο ιδεολόγος, ήταν ο Γκρίζος Καρδινάλης από την εποχή του Μπέρια ακόμα. Από την εποχή του Μπέρια και έπαιξε και πολύ σημαντικό ρόλο στην αποκαθήλωση του Μπέρια ο Σούσλοφ, διότι μπορεί να ακουστεί παράξενο αυτό που θα σας πω, αλλά ο Μπέρια για την εποχή ήταν πολύ μεγάλος μεταρρυθμιστής στο πρόγραμμα που πρότεινε μετά το θάνατο του Στάλιν. Το λάθος του ήταν ότι ο Μπέρια πήγε να κερδίσει την μάχη για την εξουσία έχοντας μαζί του τον κρατικό μηχανισμό, ενώ ο Χρουτσόφ πήρε τον κομματικό μηχανισμό. Και όπως καταλαβαίνετε, το μάτς έληξε από τα ποδητήρια. Αυτή η ιστορία θεωρείς ότι δημιούργησε ένα τεράστιο ρήγμα στις σχέσεις των Ουκρανών με τη Ρωσία, με τους Ρώσους? Οι σχέσεις των Ουκρανών με τη Ρωσία χωρίζονταν από ένα τεράστιο έργο εδώ και 2-2,5 αιώνες. Είναι κάτι καινούριο. Μπορεί να ήταν τον Κολοντομόρ η σταγόνα που θα έλεγε κανείς ξεχύλισε το τέτοιο, αλλά ακολούθησε και άλλα περιστατικά όπου το ουκρανικό έθνος ένιωσε ταπεινωμένο από τη συμπεριφορά της μεγαλορώσικης ηγεσίας, γιατί το πρόβλημα, ξέρετε, ήταν πάντα αυτό. Και είναι κάτι το οποίο δεν το έχω δει ακόμη να συζητείται. Τώρα έχει αρχίσει να συζητείται. Είναι η αποικιακή πολιτική της Ρωσίας εντός της Σοβιετικής Ένωσης. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα να καταλάβετε. Η Σοβιετική Ένωση αποτελείται από 15 δημοκρατίες. Είναι γνωστές οι δημοκρατίες Κεντρικής Ασίας, Καζακστάν, Ουσμπεκιστάν, Κυργιστάν κλπ.
σε αυτές τις περιοχές η ρωσική ηγεσία επέβαλε μονοκαλλιέργεια. Δηλαδή ήταν το Ουσμπεκιστάν με το Βαμβάκι, ήταν το Καζακστάν με το Σιτάρι, ήταν οι άλλες χώρες με τα οποροκυπευτικά, το Κυργιστάν και το Τατζικιστάν. Εκεί πέρα το Κυργιστάν, οι οποίες τροφοδοτούσαν με λαχανικά την υπόλοιπη Σοβιετική Ένωση, όσο έφτανε αυτή η ιστορία. Αλλά ήταν μόνο καλλιέργεια. Με αποτέλεσμα όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι των τοπικών οικονομιών να εξαρτώνται απόλυτα από το κέντρο. Δηλαδή από τα εργοστάσια, τα οποία θα έπαιρναν εντολή από το κέντρο να στείλουν τρακτέρ, να στείλουν ανταλλακτικά, να στείλουν σπαρτικές μηχανές, τριζοαλωνιστικές κλπ. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργούσε μια τεράστια εξάρτηση και των τοπικών ελίτ, των εθνικών ελίτ, αλλά και των κοινωνιών. Αυτό φάνηκε πάρα πολύ καθαρά. Ξέρετε, περάσαν 30 χρόνια για να εκδηλωθεί αυτή η αντιαπικιακή διάθεση σε αυτές τις χώρες. Και αναφέρομαι στην πιο χαρακτηριστική από όλοι, που είναι και τις επίκαιρες στις μέρες μας, είναι το Καζακστάν. Και παρά τα γεγονότα που έγιναν πέρσι τον Ιανουάριο και έστειλε ο Πούτιν μια μεραρχή ειδικών δυνάμεων να υποστηρίξει το Κάγεφ. Το Κάγεφ, να θυμίσω, έχει κάνει τρομερές δηλώσεις. Η πρώτη του δήλωση ήταν στο φόρουμ της Πετρούπολης, όπου είπε: «Εγώ δεν πρόκειται να αγορήσω ποτέ αυτά τα ψευδοκράτη που φτιάξατε την κράτη του Ουκρανία». Προχτές και στη Σύνοδο της Σαγκάρης ήταν πολύ επιθετικός, και προχτές που ξανασυναντηθήκανε πάλι για τον Οργανισμό Συλλογικής Ασφάλειας του Ερεβάν, επίσης μπορούσα να πω πήγαινε χέρι με χέρι με τον Πασινιάν της Αρμενίας, ο οποίος νομίζω ότι με την επιμονή του να μην εκδοθεί κοινό ανακοινωθέν στην προχθεσινή Σύνοδο Κορυφής, έβαλε το πρώτο καρφί στο φέρετρο αυτού του συλλόγου, του Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας. Ας πούμε το αντινάτο που ήθελε να φτιάξει η Ρωσία. Είδαμε και επίσκεψη του Μπορέλ πρόσφατα, που προσπάθησε να πάρει και κάποιες σπάνιες γιές, και υπάρχει μια συζήτηση και για αυτά. Υπάρχει μια συζήτηση εκεί πέρα, υπάρχουν οι σπάνιες γιές εκεί, υπάρχει ο φόβος, ο διπλός φόβος εκεί στην περιοχή της Κεντρικής Ασίας, της Κίνας και του Ιράν. Η Πελόζη δεν πήγε τυχαία πριν από μερικούς μήνες στην Αρμενία, και ούτε είναι τυχαίες οι εξελίξεις μετά την επίσκεψη της Πελόζη εκεί στην περιοχή. Φοβούνται πάρα πολύ την επέκταση του Ιράν, φοβούνται πάρα πολύ και την ύπουλη επέκταση της Κίνας, η οποία, όπως γνωρίζετε, αγοράζει εθνικές υποδομές, ας πούμε, για να κάνει την πολιτική. Νομίζω ότι στην περιοχή εκεί θα επανέλθουν, θα επανακάψουν οι Αμερικανοί τη φορά πολύ δυναμικά. Ήθελα λίγο να επανέλθω, να μας εξηγήσεις λίγο πώς αντιμετωπίζει το ελληνικό, αν θες, κομμουνιστικό κίνημα την ιστορία του Γκολοντομόρ. Δηλαδή, υπάρχει μία ομερτά, προσπαθούν να πούνε ότι... Απέναντίας. Οι άνθρωποι λένε ότι ήταν μία πάρα πολύ σωστή απόφαση, διότι έτσι η Σοβιετική Ένωση μπόρεσε να εκβιομηχανηθεί και να αντιμετωπίσει τον ναζισμό το 1941. Αυτή είναι η αιτιολογία που λέτε, που είχαν και πάρα πολλές δεκαετίες. Έτσι, κοινικά. Στον αγώνα για την οικοδόμηση του σοσιαλισμού και μετέπειτα του κομμουνισμού, θα υπάρχουν και θύματα. Και τα θύματα αυτά είναι καλώς καμωμένα, διότι ήταν άνθρωποι οι οποίοι δεν εντάχθηκαν, ας πούμε, στην κοινή πορεία, στον κοινό αγώνα για την οικοδόμηση του σοσιαλισμού κτλ. Δικαιολογούν απόλυτα τις αποφάσεις της σταλινικής ηγεσίας το 1930-31. Δεν έχουν την παραμικρή. Και μάλιστα, ξέρετε, στο 17ο συνέδριο του ΚΚΕ, αν διαβάσετε τα επίσημα κείμενα, γράφουν ότι η παλινόρδωση του καπιταλισμού στη Σοβιετική Ένωση έρχεται το 1947. Γιατί? Διότι τότε ο Μπέρια πάλι, αντιλαμβανόμενος ότι μετά τον πόλεμο ο κόσμος ήθελε να ζει καλύτερα και η οικονομία δεν μπορούσε να το κάνει, έκανε μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση. Έδωσε στον κάθε πολίτη της Σοβιετικής Ένωσης το δικαίωμα να αποκτήσει από 600 μέτρα περιβόλι. Το ΚΚΕ λοιπόν θεωρεί ότι η παλινόρδωση των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής στη Σοβιετική Ένωση που οδήγησε στην κατάρρευσή της το 1991 οφείλονται σε αυτήν εδώ την απόφαση.
Καλά, οι άνθρωποι είναι παρανοϊκοί, αλλά είναι ψυχιατρικό πλέον, δεν είναι πολιτικό το ζήτημα με το ΚΚΕ. Είναι ψυχιατρικό, δηλαδή οι άνθρωποι είναι διαταραγμένοι. Κανένας έλογος άνθρωπος, ο οποίος έχει μια στοιχειώδη γνώση ιστορίας, δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοια εγκλήματα εν ονόματι μιας ιδεολογίας. Δεν γίνεται. Πρέπει να υπάρχουν ηθικές αντιστάσεις στον έλογο και στοιχειωδώς καλλιεργημένο άνθρωπο που να δει τα εκατομμύρια των θυμάτων. Εδώ δικαιολογούν την ανθρωπιστική τραγωδία των Γκουλάκ. Λένε ότι πρόκειται για εγκληματικά στοιχεία, φωνιάδες, κλέφτες, απατεώνες κλπ. Και όταν τους παραθέτεις ιστορικά αρχεία με τις υπογραφές Φαρδιά Πλατιά, όταν τους παραθέτεις ιστορικά αρχεία με τις υπογραφές του Στάλιν, του Μόλοτοφ, του Βοροσίλοφ, του Γκαγκάνοβιτς και όλων των υπολείπων αγλαϊασμάτων του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής, κοιτάζουν τις μύτες των ποδιών τους, αλλά δεν τρέπονται. Δεν τρέπονται. Λένε ότι ναι, καλά κάνανε και τους σκοτώναν. Μα του λες εδώ πέρα γράφει ότι είχαμε πλάνο να σκοτώσουμε 2.000 και σου ζητάει αύξηση άλλους 1.500. Αυτούς τους κατασκευάζει τους ενόχους και τους εκτελείς. Ή όταν τους αναφέρει στο παράδειγμα ότι το δικαστικό σύστημα λειτουργούσε με έναν τρόπο απαράδεκτο για την νεωτερικότητα, δηλαδή υπήρχε μία τριμελής επιτροπή όπου συμμετείχε ο γραμματέας του κόμματος ως πρόεδρος, ως τοπικός εισαγγελέας και τοπικός αρχηγός της Νίκα Βεντέ, δηλαδή του Λαϊκού Κομισαριάτου Εσωτερικών Υποθέσεων, οι οποίοι μέσα σε μια νύχτα εξέτασαν 3.000-4.000 υποθέσεις και αποφάσισαν για το ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει και ποιος θα πάει 10 χρόνια και 15 στα γκουλάκ. Χωρίς να παρίστανται ο κατηγορούμενος, χωρίς να έχει δικαίωμα απολογίας, χωρίς να έχει δικαίωμα παράζησης δικηγόρου, χωρίς να έχει δικαίωμα έφεσης. Πιο υποδειγματικές δίκες από την άποψη, ξέρω εγώ, της δικαστικής πρακτικής ήταν οι δίκες της Μόσχας. Διότι έγιναν δημόσια, υπήρχαν κατηγορούμενοι, υπήρχαν οι συνήγοροι, δόθη ο τελευταίος η απολογία, το δικαίωμα της απολογίας και είχε και το δικαίωμα της έφεσης. Και πρακτικά, νομίζω. Οι ίδιοι πίστευαν ότι ομολογώντας την ενοχή τους ότι είναι πράκτορες των Αμερικανών, των Άγγλων, των Γάλλων, των Ιαπώνων κλπ. Ανάλογα με την περιοχή των Πολωνών, άλλοι ήταν τέτοια, προσφέρουν πολύ μεγάλη υπηρεσία στην υπόθεση οικοδόμηση του κομμουνισμού. Είναι χαρακτηριστική αλλογραφία του αγαπημένου παιδιού του Λένιν, του. Έλα τώρα, σταματήσει το μυαλό μου. Ωραία, φίλε. Που έλεγε, ας πούμε, σε παρακαλώ, με χτυπάνε, εγώ θα πω ό,τι θέλεις και τα λοιπά. Τώρα μην σταματήσει το μυαλό. Θα το βρω. Ναι, εντάξει. Θα το βρω, θα το θυμηθώ. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι γνωστά, έχουν βγει τα αρχεία. Έχουν βγει τα αρχεία. Δεν είναι κάτι το οποίο στηρίζεται σε φήμες, στηρίζεται σε κάτι. Υπάρχει αρχιακό υλικό, το οποίο το ίδιο το ρωσικό κράτος έχει στα χέρια του, στα αρχεία του, και αναφέρομαι σε ένα πολύ συγκεκριμένο αρχείο, το Ρωσικό Κρατικό Αρχείο Σύγχρονης Πολιτικής Ιστορίας, όπου εκεί πέρα υπάρχουν τα κυβότια, οι φάκελοι, τα ντοσιά και τα λοιπά. Είναι ψηφιοποιημένα τα περισσότερα. Μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου εγώ επικοινωνούσα με αυτά τα αρχεία. Έχω βρει και το αρχείο του πατέρα, παραδείγματος χάρη, από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Ελλάδου της Ανατολής. Αλλά έχω βρει και άλλα πολλά αρχεία. Είχα γράψει επί 7 μήνες κάθε μέρα, έγραφα ένα άρθρο βασισμένο σε αρχεία στο liberal.gr. Έτσι. 7 μήνες είναι πάρα πολλοί μήνες. Έχουμε μια ερώτηση από τη φίλη μας τη Στέλλα την Ιωαννίδου, που μας λέει γιατί αναγνώρισαν μόνο 28 χώρες τη γενοκτονία. Δεν προσπάθησε η Ουκρανία να το πετύχει. Η Ελλάδα τι έχει κάνει γι' αυτό? Η Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα. Στο Ευρωκοινοβούλιο έγινε η συζήτηση αυτή. Εκεί πέρα οι χώρες πήραν η κάθε μία ανάλογα τη θέση που είχε εκείνη την εποχή η κυβέρνησή τους κλπ.
Η Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή. Η Ελλάδα μπορεί απλώς να πει ότι συντάσσομαι με αυτή την απόφαση κτλ. Κάποια στιγμή, εγώ πιστεύω ότι από κάποια κυβέρνηση θα γίνει. Αν νομίζω τώρα δεν είναι προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής να συζητηθεί το θέμα του Κολοντόμου. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος πεθαίνει από το κρύο και από τις βόμβες ακριβώς του αριανισμού στην Ουκρανία. Προέχει δηλαδή η υποστήριξη πρακτικά στο λαό. Η Ουκρανία σήμερα παλεύει, περασπίζει τον δυτικό πολιτισμό. Ακριβώς, έτσι είναι. Αυτό το πράγμα κάνει η Ουκρανία. Θα ήθελα να επανέλθω και να επισημάνω αυτή τον αποκλεισμό σου και τις επιθέσεις που έχεις δεχθεί τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο το τελευταίο διάστημα, για όλα αυτά που γράφεις, είσαι εκδότης, είσαι συγγραφέας, δημοσιογράφος, έχεις το θάρρος της γνώμης, σου έχουν κάνει εντάξει, διάφορες... Εντάξει, υπάρχει το Facebook και υπάρχει η ζωή. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει. Σήμερα έχει γίνει ένας πανζουλισμός στο Facebook. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους φίλους από το Facebook για τη ζεστή καρδιά και τα καλά λόγια. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει τίποτα στην πολιτική του Facebook, ούτε με αυτή την περίπτωση, ούτε στο μέλλον. Το Facebook είναι μια μεγάλη επιχείρηση, έχει δισεκατομμύρια χρήστες και κερδίζει δισεκατομμύρια δολάρια από τις διαφημίσεις. Αυτό είναι που τον ενδιαφέρει. Τώρα, αν παρεμπιπτόντως γίνει... Έχουν κάνει outsource όμως αυτό το monitoring σε μια εταιρεία η οποία είναι λίγο γκρίζα. Δεν ξέρουμε με ποιες προδιαγραφές, με ποιους όρους κάνει αυτούς τους αποκλεισμούς. Δεν το ξέρουμε. Υπάρχει ένα άρθρο στην Καθημερινή, είναι γνωστό, έχει γραφτεί από τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Νομίζω ότι αυτό το παιδί συνεργάζεται και με τον Ηλία τον Κανέλη στο Book Journal. Mm. Νεαρό παιδί, πολύ άξιο. Ψαχτήρι, είναι μαμούνι. Πολλά. Διαβάζει και πολύ. Αυτό είναι πολύ καλό για το δικό μας επάγγελμα, γιατί ένα πολύ μεγάλο μέρος των συναδέλφων δεν διαβάζει. Δεν διάβαζε ποτέ και δεν διαβάζει και τώρα, να μας θέλει και έχουν μια αντιπάθεια και μια αντίληψη για το περί αυτού μεγαλείου, ας πούμε, που κάνει ότι πρέπει να γυρνάνε γύρω-γύρω από ένα άγαλμα που θα στήσει τον εαυτό του, ας πούμε, για το φτύνο να μην μας καθεί. Λοιπόν, υπάρχει αυτό το πρόβλημα στον κλάδο μας, τέλος πάντων δεν θα το λύσουμε ούτε εμείς ούτε κανένας άλλος. Ο φίλος μας, ο Κωνσταντίνος ο Βιδάλης, το ανάρτησε στο chat το άρθρο αυτό. Μπορούν όλοι να το πάρουν από εκεί, να το διαβάσουν. Είναι, όπου... είναι το 19. Αυτό δεν πρέπει να γίνει μια θεσμική παρέμβαση από το Υπουργείο Συνεχής Πολιτικής. Μπορεί να κάνει θεσμική παρέμβαση σε μια ιδιωτική εταιρεία. Είναι μια πλατφόρμα. Κοίτα, να σου πω κάτι, επειδή το παρακολουθώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο και με το Twitter. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε κάποιους όρους και κανόνες στις μεγάλες πλατφόρμες στο social media για το πώς θα αποκλείουν, τι θα... Είναι πολύ γενικόλογοι είναι αυτοί οι κανόνες. Είναι πολύ γενικόλογοι και δεν μπορούν να πάνε, ξέρω εγώ, ad hoc σε κάθε περίπτωση να την επιλύουν. Mm. Το πρόβλημα νομίζω θα λυθεί αν θα υπάρξει ανταγωνισμός μεταξύ σελίδων κοινωνικής δικτύωσης, δηλαδή αν θα εμφανιστεί ένα άλλο δημοφιλές, μια άλλη δημοφιλή σελίδα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία θα ευνοεί τον γραπτό λόγο, διότι έχουν εμφανιστεί άλλες ανταγωνιστικές, όπως είναι παραδείγματος χάρη το Instagram, αλλά εκεί πέρα είναι μονάχα για εικόνα, φωτογραφία, ή το TikTok είναι για μικρά βίντεο. Εγώ για παράδειγμα, για να αποφύγω πολλές φορές το μπαν σε φωτογραφίες που μπορεί να είναι αμφιλεγόμενες, τις ανεβάζω στο blog μου και μετά ανεβάζω το link του blog. Πρόσφατα, εγώ είχα το εξής περιστατικό. Ανέβασα ένα άρθρο από το Άι Εφημερίδα για τους γυμνούς πρόσφυγες που σμπρώχνανε οι Τούρκοι στην Ελλάδα κτλ. Και είχαν μια φωτογραφία σε αυτό το άρθρο. Μου ζητήθηκε από το σύστημα να το κατεβάσω αμέσως. Πράγμα που έκανα. Ήταν φωτογραφία ενός άλλου μέσου, το οποίο κοινοποιήθηκε στη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης του Facebook και αμέσως ήρθε, επειδή εντόπισαν ο αλγόριθμος προφανώς, δεν νομίζω να έχουν τόσο μεγάλο αριθμό moderators, ας πούμε, οι οποίοι θα βλέπουν τι. Μπορούν να το πιάσουν. Το πιάσαν. Και σου λέει, βγάλω, αλλιώς έχουμε πρόβλημα. Οπότε πώς θα επιβουλευτούμε... Πρέπει να σας πω και με πίνακα τη ζωγράφου Ζιναΐδα Σερεμπριακόβα, την οποία εγώ αγαπώ. Είναι ένα από τα πιο
λαμπρά πλάσματα της ρωσικής πρωτοπορίας, τα οποία έχει, ξέρω εγώ, κάπου σε κάποιο σημείο μια χορεύτρια σε ένα καθρέφτη μπροστά, ξέρω εγώ, κάτι μπορεί να φαίνεται. Και ήταν κατηγορηματικό. Μάλιστα. Οπότε τώρα το επόμενο διάστημα θα σε ακούμε στις εκπομπές που κάνεις στο σταθμό με το... Θες να μας πεις πάντα πότε κάνετε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή με τον πατέρα Μηνόπετρο. Σήμερα ήταν η τρίτη και τελευταία και πρέπει να κάνω και μια διευκρίνηση εδώ. Οι εκπομπές αυτές γραφτήκανε πριν από 10 και 12 χρόνια. Α, μάλιστα. Ήταν στην εποχή που ήμασταν πολύ λίγοι εκείνοι που μιλούσαμε για σοβιετικό ολοκληρωτισμό, για την κομμουνιστική λέλαπα κτλ. Τότε ο πατέρας Πέτρος με είχε καλέσει και γράψαμε τρεις εκπομπές συνεχόμενες. Δημιουργήθηκε την εποχή εκεί ένα μικρό σκάνδαλο στην Εκκλησία της Ελλάδας, ωστόσο οι εκπομπές αυτές, επειδή έχουν πολύ μεγάλη ακροαματικότητα κάθε φορά που παίζονται, ο πατέρας Πέτρος θεωρεί ότι μια φορά το χρόνο πρέπει να κάνει την επανάληψη. Όχι και πέρα, αύριο στις 8 ή 8.30 ώρα, θα το ανακοινώσω μέσω του Facebook, μέσω φίλων. Με την ομάδα χωρίς όνομα. Να είμαι με την ομάδα χωρίς όνομα και έχει τίτλο «Μετά τη Χερσόνα τι» η συνάντηση αυτή. Δηλαδή μια προσπάθεια ιχνηλάτησης των διαθέσεων και των δύο πλευρών, κυρίως όμως της ρωσικής ηγεσίας, καθώς και τα προβλήματα τα οποία έχουν ανακύψει στο εσωτερικό της ρωσικής ελίτης εξαιτίας των αλλεπάλληλων αποτυχιών στα μέτωπα του πολέμου. Έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, δηλαδή, γιατί τώρα βλέπω να αναδύεται μια ομάδα η οποία αμφισβήτησε και καθιέρωσε de facto και κατέλυσε de facto το μονοπόλιο της κρατικής βίας στη Ρωσία. Στο μισθοφορικό στρατό. Ναι. Το γεγονός μάλιστα ότι αποδέχθηκε ότι αυτός ο Πριγκόζιν είναι ο ηγέτης της κομμάδας. Και έστειλε προχτές μια ματωμένη Βαριοπούλα στο Ευρωκοινοβούλιο. Τρομερό. Λοιπόν, αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι αναδύεται μια περιφερειακή δύναμη. Αυτή τη στιγμή είναι περιφερειακή δύναμη. Ο Πριγκόζιν με τον Καντήροφ. Ωστόσο, η κατάλυση του μονοπωλίου της άσκησης νόμιμης βίας μέσα στο ίδιο το κράτος είναι πολύ προβληματική και νομίζω ότι αυτό θα προκαλέσει και την αντίδραση των μυστικών υπηρεσιών, οι οποίες σε κάθε περίπτωση, στην μία, στην άλλη, στην παράλληλη περίπτωση, είναι αυτές οι οποίες θα κληθούν την επόμενη μέρα να μαζέψουν τα σκουπίδια. Τα κομμάτια. Ναι, αυτές θα κληθούν, δεν υπάρχει άλλος. Δεν θα πάει η Ρωσική Εκκλησία, δεν θα πάει η Ακαδημαϊκή Τάξη. Ούτε ολιγάρχες. Ο στρατός, ο οποίος θα είναι ταπεινωμένος. Επομένως, οι μόνοι που απομένουν πάλι, όπως και το 1991, είναι οι μυστικές υπηρεσίες. Και αυτή τη φορά δεν είναι τρεις. Αυτή τη φορά είναι επτά. Επτά. Βεβαίως. Γιατί τι είχαμε παλιά, είχαμε την ΚΑΚΕΜΠΕ, την ΚΕΡΟΥ, δηλαδή την Ιστορική Κατασκοπία, την ΕΦΕΣΛΙΟΥ, δηλαδή την Υπηρεσία Εξωτερικής Κατασκοπίας. Αυτές οι τρεις είχαμε παλιά. Τώρα έχουμε την Εθνική Φρουρά με τον Ζόλοτοφ, ο οποίος έχει 100.000 άντρες, οι οποίοι εκπαιδεύονται συνέχεια. Προς το παρόν τους χρησιμοποιούν για την καταστολή των διαδηλώσεων και των αντιφρονούντων, αλλά έχουν στείλει μονάδες στην Ουκρανία, τις οποίες η Ουκρανία αποδεκάτησε κυριολεκτικά. Διότι ήταν 18 χρόνια και 19 χρόνια παιδιά αυτά που πήραν εκεί. Δεν είναι δηλαδή. Οι Ουκρανοί σήμερα έχουν τον πιο έτοιμο πόλεμο στρατό του κόσμου. Αυτό είναι κοινή ομολογία που πολεμάει με βάση τα στάνταρ του ΝΑΤΟ. Έχουν εκπαιδευτεί από το 2015 και μετά και οι άνθρωποι αυτοί, τώρα που τελείωσαν και τα σοβιετικά όπλα που είχαν και πυροβόλα, πολεμούν κανονικά με όπλα που χρησιμοποιούν όλοι οι σταθμοί του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, έχουμε μετά την υπηρεσία επιβολής ποινών. Κάτι σαν τους Μάρσαλ της Σοβιετικής Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία έχει το δικό της, τη δικιά της στολή, τις δικές της μονάδες κτλ. Έχουμε, αυτές είναι πέντε, τώρα είναι και άλλες δύο. Νομίζω ότι
έχουν φτιάξει και κάτι περίεργα εκεί με τα διαστημικά τους και τα τέτοια τους. Λοιπόν, είναι πολλές οι μυστικές υπηρεσίες. Και είναι αυτές οι οποίες θα κληθούν στο τέλος, το ξαναλέω, ας πούμε, να μαζέψουν τα σκουπίδια το σαλόνι. Οπότε κρατάμε την υπομονή μας μέχρι αύριο το απόγευμα, το βράδυ. Με αυτή την πολύ ωραία παρέα εκεί. Θα αναρτήσουμε φίλοι όλοι το link. Θα υπάρχει στο YouTube, θα υπάρχει απευθείας. Ναι. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, Δημήτρη, να μην σε κρατάμε άλλο. Στέλνουμε τη συμπαράστασή μας σε αυτή την άδικη απόφαση, τέλος πάντων, όπως να την πει κανείς. Σε νιώθουμε δικό μας άνθρωπο και με τις πρωινές σου αναρτήσεις, αλλά και τις αναλύσεις σου για την Ρωσία-Ουκρανία. Και σε θέλουμε γρήγορα πίσω. Θα περάσω ο καιρός. Θα ξαναρθούμε, θα έχω μαζέψει χιλιές μέχρι τότε. Θα μας στέλνεις μηνύματα και μπορεί και μέχρι να τελειώσει η ποινή να τα ξαναπούμε κιόλας. Έγινε, Γιάννη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ όλους. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.